Κανακούδη στη σέντρα, κεφαλιά και τον γκολ για τους φιλοξενούμενους από το λεπτό 0-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τέταρτο γκολ του Νασλίδη στη Super League φέτος. Και βλέπετε είναι αφύλαχτος ο Νασλίδης, εντελώς μόνος του. Η μπάλα εκεί όπου δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Καρνέζης. 0-1. Νωρίς γκολ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να τσορκίσει ένα κακό δαίμονα φέτος, τον Πλατανιά. Η εκτέλεση του φάουλ από τον Κάλατζης θα πιάσει την κεφαλιά ο Νασλίδης και πολύ γρήγορα ο Πλατανιάς το παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης ο Νασλίδης, στο τρίτο λεπτό και στην πρώτη του επίθεση, σκοράρει και απέναντι στην ΑΕΚ. Αποστημένες φάσεις, βλέπετε εδώ το φάουλ από τον Κάλατζης, σηκώνει τον Νασλίδης, θα πάρει τον Κουτρουμπή από τον Μπουβαΐδη, συγγνώμη, και η μπάλα θα καταλήξει στα δίκια. Πανόλι αυτό δεν έλεγε ο Γανιμόνος στην προσπάθεια. Κοντά στο γκολ, μεγάλη επέμβαση από τον Βελίδη. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Νέο σουτ από τον Ασλίδη, γκολ. Η μπάλα περνάει κάτω από τα πόδια του Βελίδη. Στο 45 ο Πλατανιάς. Και δείτε εδώ τους πανηγυρισμούς των γηπεδούχων. Γκολ. Εδώ ο Ασλίδης θα κάνει το σουτ. Η μπάλα θα αποκριθεί από τον Βελίδη. Νέο σουτ από τον Γιάννη. Η μπάλα κοντράρει, φτάνει. Δεν είχε επιτυχία το πρώτο του σουτ. Το δεύτερο βρήκε πάνω στον Αναστασάκο από τον Γιάννου, όμως αυτή τη φορά η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Βελίδη στην πλήρη του γωνία. Σούτ από τον Γιάννου πάνω στον Αναστασάκο με δεύτερη προσπάθεια σούτ από τον Ασλίδη. Μπαλανκός. Στους παίκτες ο Αναστασάκος, η παλιά για τον Ασλίδη, ανοίγει το σκορ ο Πλατανιάς. Είναι ο Ασλίδης αυτός που φάζει. Ο Αναστασάκος εκμεταλλεύτηκε τα πράγματα. Νασλίδης που δεν... Εν όψης ρεβάνς στις 23 Ιανουαρίου. Νασλίδης απέναντι από τον Καρνέζη, 2-1 στο 82. Πάνω την εκτέλεσή τους δεν τα καταφέρνουν. Βγήκε για πιστία του Καρνέζης, του πλάσαρε, σωστά. Νασλίδη ανεβαίνει και ο Κανακούδης. Νασλίδης κάνει την προσποίηση, κάθε την πάσα. Εδώ βλέπετε, ωραία κάθε την πάσα. Αγγιλέρα για τον Νασλίδη. Έχει μπροστά του Νικολακάκη, ο Τουρίδης και Νασλίδης, Αγγιλέρα. Νασλίδης. Κύριοι προπονητές, πάσες παίρνουν πολλές. Εδώ Αγγιλέρα θα μπει σε μεγάλη περιοχή, θα κατεβάσει την μπάλα, προσπαθεί να στρώσει πίσω για τον Νασλίδη. Η απομάκρυνση μπάλα στον Αναστασάκη. Νασλίδης. Κίνηση από τον Μπέλιτσε. Εκεί θα πάει η μπάλα με στη μεγάλη περιοχή. Η φάση κρατούν την μπάλα είτε στα πλάγια είτε στην μεσαία γραμμή, αλλά δεν υπάρχει κίνηση χωρίς την μπάλα στο να δοθούν οι εύκολες πάσεις. Αναστασάκο και τον Αυγήνε. Πάνω στο Ζησόπουλο. Πολλά τα λάθη. Είναι το τελευταίο σφύριγμα από τον Ιωαννίδη. Χωρίς καθυστερήσεις αυτό. Λαμπάρδο. Με τα κουνάκι προσπαθεί και πάλι να βρει τον Λαμπάρ. Καλάιτζιτς. Νασλίδης. Περνάει για τον Αναστασάκο. Παίζουν το 1-2. Κρατάει ο Νασλίδης μπάλα. Βρίσκει τον Αναστασάκο. Το εις βάρος του 1-0. Αγγιλέρα. Νασλίδης. Ωραία η τρίπλα του. Προσπαθεί να περάσει για τον Κυριακουμαγέρη και τον Ασλίδης κερδίζει και πάλι. Τώρα με τον Καλάιτζιτς να βγει μπροστά. Μαζεύεται η Βέρεια προς τα πίσω. Ο Γεωργίας είναι αυτός που έδωσε την λύση, αλλά προς στιγμή μόνο το σούτ από τον Ασλίδη μπλοκάρει. Ασλίδης. Τέτε. Στασάκος γυρίζει για τον Ασλίδη. Αυτός τσιμπάει ωραία την μπάλα. Την κρατάει. Κύριε να περάσει ανάμεσα από δύο, πέφτει. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Αμπάρκιολης, δίνει out. Περνάει η προσπάθεια του Νασλίδη. Για Μαραντίδη και Καλογέρη. Και το Πέσκης. Παπρογείται 1-0. Ο Ρέστες βγήκε γρήγορα, αλλά αυτή τη φορά
Πήρε ο Αναστασάκος, έδωσε για τον Ασλίδη και καλές προϋποθέσεις τώρα για τον Πλατανιά. Παίρνει φάουλ. Θα δει κάρτα από τον Αμπάρκιολη. Ο Ασλίδης δυνατά, έξω η μπάλα, καλό ήταν. Το που έγιναν οι αλλαγές. Και πίσω. Λίδης που πέτυχε πολύ ωραίο γκολ στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Νωρίς το παιχνίδι του Ολυμπιακού Σταδίου. Του Ολυμπιακού όρθιος και διαρκώς δίνει οδηγίες όλα τα μάτσα. Τώρα κυρίως έχει πει δύο τρία. Φαίνεται το πάλι και λες και γρήγορα. Να η κεφαλιά από τον με την κεφαλιά του Ασλίδη. Ότι σέντρα τελικά του Αργυρόπουλου, διορθώνω. Ο Αναστασάκος ήταν κοντά στον Ασλίδη. Ολυμπιακός. Τώρα προσπαθεί όμως και ο Πλατανιάς μήπως βγει στην κόντρα. Καθώς είναι 2 με 4, 3 με 4 τώρα με την προσθήκη του Μπέλιτς. 25 λεπτό. Ασλίδης. Αγγιλέρα. Δεν υπάρχει ψυχραιμία. Ασλίδης. Παίκτης που μπορεί εύκολα να παίξει πίσω από το φορ. Και να μοιράσει και μπάλα σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό προσπαθεί και τώρα. Αργυρόπουλος έχει ανέβει. Το πλάγιο είναι για τον Πλατανιά. Τελικές κόντρες φοβερές εκεί με τον Γιάννη να κλέβει τελικά από το Φέισα. Τον Ασλίδη να φτάνει κοντά στο Μοδέστο να ψάχνει όμως για στήριγμα. Το βρίσκει στο πρόσωπο του Αναστασά. Ψηφισμένο κεφάλι. Και ακούμε τον Διονύση Τρούμπα, αφού δούμε τη φάση Διονύση, για να μας πεις για την τρίτη αλλαγή. Σουτ από πολύ μακρινή απόσταση. Χωρίς συνέχεια από τον Ζέκα. Σκόρε του αγώνα, Ανασλίδης. Ψύχρεμα γυρίζει στο κοτσί. Ο Μπέλιτς πήρε από τον Αναστασάκο, βγάζει έξω. Απειλεί ο Πλατανιάς. Το σουτ είναι χλιαρό από τον Ασλίδη. Βλέπετε πώς καθυστερούν να πάνε πάνω του παίκτη. Στα πρώτα δευτερόλεπτα της επανάληψης. Ανακούδης Ασλίδης, ανάμεσα από δύο πέρασε εντυπωσιακά και στέλνει την μπάλα πολύ μακριά από την εστία ο σκόρερ του αγώνα. Θα το ήθελε εκείνος, ο χρόνος περνάει, είναι επιβαρυντικός για την ομάδα του που μπορεί να περάσει. Μετά του Μαρίνου σε αυτή την πολύ ωραία σέντρα του Σπυρόπουλου στο 82. Καλή στιγμή για τους πράσινους στην κόντρα Πλατανιά στη συνέχεια με τον Αναστασάκο. 9 από τον Βλάχο για τον Μητρόπουλο, Πετρόπουλο και Κορδέρο. Ασλίδης, Τετέ, αφήνει το πλέον. Ήδη, φάση δεν έχει τελειώσει. Μια σέντα για το κεφάλι του Γιάννου. Λαζαριστά για τον Ασλίδη, σούτα εκπληκτική απομάκρυση από τον Κωνσταντίνο. Για τον Μαραγκουδάκη. Ασλίδης, ωραία, κάθε την πάσα για τον κόφ. Το κεφάλι μόνο και το τρίγωνο που πάσα να κάνει. Θα δούμε στη συνέχεια πώς θα... Θα αναλογούμε ότι πάμε σε ένα 4-4-2 με Γιακουμάκη και Αναστασάκου μπροστά. Αλλά δούμε αυτή την προσπάθεια και το πέναλτι που θα κερδίσει. Ανίδης, εδώ βλέπετε. Ο Ναζίδης προσπαθεί να περάσει τον πέφτει κάτω και το πέναλτι από τον Ιωαννίδη. Άκου, Γονζάλες, νέα σέντρα, η κεφαλιά έξω του νεαρού. Παναφέρει ο Γονζάλες, κεφαλιά. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Στην νίκη μου στο Μαλές και τίποτα άλλο εκτός του Ιώπητο. Σήμερα και το δέντρο θα αποτελεί σε τέτοια αμυντική κάρτα. Βλέπουμε δίπλα στον Αγγιλέρα, παίζοντας ο Ζέλικο Κάλαντη στην αριστερή πλευρά. Αυτό είναι που θα πάρει καλύτερο για την ομάδα του στο 14. Ζαζίδης. Για τον Κάλαντη παίζουν το 1-2. Η σέντρα από τον... καταπληκτικό. Κοιτάξτε όλη την προσπάθεια εδώ με τον Ασλίδη. Θα δώσει τον Κάλατζιτς. Άμεσα η πάσα του Κάλατζιτς. Η σέντρα ξεφεύγει ο Γιάννη. Κάνει το 2-0 στο 22 και βάζει τις βάσεις για μια σπουδαία νίκη. Απολαύστε τον δεύτερο γκολ του Πλατανιά. Ασλίδης Κάλατζιτς. Ασλίδης. Τελευταίος ο Γιάννη. Ο Πλατανιάς που μπορεί να μην... Ο δεύτερο του κόρνερ με τον Καλάιτζη. Απομάκρυνση από τον Παπάζογλου. Το σούτ από τον Ασλίδη, out. Παπάζογλου με τη μία έπιασε το σούτ. Δεν ήταν σας να δώσει τον Αναστασάκο. Ασλίδης. Με τον Μπούρμπο. Περνάει, πέφτει κάτω, είναι φάουλ. Δεν ακόψει την αντεπίθεση και γι' αυτό κάνει. Γιάννη.
προσπάθεια να δώσει για τον Ασλίδη. Πάνω τον Σόζα. Το σούτ. Εδώ βλέπετε την προηγούμενη κάποια στιγμή του Πλατανιά με τον Ναζλίδη να πατάει την μπάλα στο Δένσα, το δεξί σλίδι. Μαρκάρει ο Ζορμπάς. Κάνει την προσπάθεια να περάσει ο Ναζλίδης, να βγάλει και μια σέντρα. Έχει βρει μπάλα. Κερδίζει μπάλα με τον Καλατζίτς. Το σούτ ο Αγριμάκης και πάλι θα μπλοκάρει το σούτ αυτή τη φορά. Ήταν ο Καλατζίτς. Γυρίζει. Πάμε στον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Έλα, Βασίλη. Θα έχουμε άμεση δεύτερη αλλαγή από τον κύριο Αναστασιάδη που φαίνεται πως... Θα πατήσει την μπάλα για τον Παπάζογλου. Έρχεται ο Στόλερ να κερδίσει. Βγάζει για τον Ασλίδη. Μάχεται με τον Ζορμπά. Έρχεται και ο Βερόν. Ο Ασλίδης κάνει την ωραία πάσα στο Μαραγκουδάκη, ο οποίος δεν είναι σε θέση offside. Απέναντι στο 3-1 ο Πλατανιάς. Μαραγκουδάκης καθυστερεί, πλασάρει την πολύ όμορφη πάσα στον Μάρκο Μαρά. Μονιάκης με τον Ασλίδη. Προσπαθεί να περάσει ο Ασλίδης. Και στον Ζέλκο Καλαζίτς. Αγγιλέρα για τον Ασλίδη. Έχει να μαρκάρει ο Παπαζαχαρίας. Ασλίδης θα κάνει το σούτ ο Γιάννου. Θα δούμε και πάλι εδώ. Το πλασέτ με το αριστερό κατέληξε out, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Άλλαξε με τον Αγγιλέρα. Πολύ και αθόρυβη δουλειά στον χώρο της χρυσής γραμμής ο Ισπανός. Ασλίδης. Αλλάζει ωραία παιχνίδι για τον Καλαζίτς. Κουρτεσιώτης για τον Ασλίδη. Αντεπίθεση του Πλατανιά. Κρατάει ο Ασλίδης. Για τον Κυπουρό. Ασλίδης. Κρατάει μπάλα. Παρά την πίεση του Κοέλιο τώρα θα κερδίσει και το φάουλ. Εδώ. Τετέ. Πίεσε ο Μάνταλος. Ωραία ο Καλέζος περνάει για τον Ασλίδη. Το σκέφτεται, το δοκιμάζει από εκεί ο Λοντίκη. Διάστημα μισού λεπτού. Πρώτα εδώ ο Ασλίδης για τον Πλατανιά. Έκανε σούτ το Λενιά με τον Παθλαντικό σε εκείνο το 1-1. Πέτυχε το πρώτο γκολ στη Σούπερ Λίγα. Ασλίδης τώρα κατεβάζει για τον Μαραγκουδάκη. Γύρισε ότι γρήγορα. Διώχνει ο Μπέρτος. Ασλίδης. Δίνει ύψος στην μπάλα. Έρχεται ο Μίρτσελ. Καλάιτζιτς. Ναζλίδης, ξεκίνησε μια κίνηση ο Μαρακουδάκης, η κάθετη ο Λοντίκη, ο Μαρακουδάκης. Ναζλίδης, με χώρο και στηρίγματα. Προτιμά τον Αναστασάκο, Αναστασάκο. Έδιωξε πλάγιο, δείτε ξανά τον Αναστασάκο, φτάνει στο τετατέτ με την εμπειρία της Ξάνθης. Ας δούμε πρώτα την επίθεση του Πλατανιά. Μαρακουδάκης έκανε το σούτ. Αναστασάκος. Μία ακόμη σέντρα στο τέταρτο δοκάρι. Τα 9 σε θέση βολής. Εδώ κινήθηκε πολύ έξυπνα. Ο Γούτας πάνω στον Ασλίδη. Με το κεφάλι ο Αναστασάκος. Ασλίδης προσπαθεί να βρει χώρο. Παίρνει. Καλαπήρα από τσέντα. Κάποιος θα κατεβάσει την μπάλα εκεί. Ασλίδης είναι αυτός ο οποίος κάνει. Ωραίο Λατανιά. Χωρίς να παίζουν κοντά οι γραμμές. Ασύνδετοι. Μπορεί να έχουν καλύτερο φωνάζει συνέχεια. Πάσες, πάσες, αλλάχτε πάσες. Δεν δίνουν την μπάλα σωστά οι αμυντικοί στους μέσους. Και αυτό βέβαια δεν αρέσει τον Αναστασιάδη. Δεν θέλει διώξιμο στα τυφλά από την άμυνα. Θέλει να πηγαίνει η μπάλα σωστά. Πιπίνης. Δυνατά ο Ναζλίδης από μακρύνει την πλαγιά. Μαραγκουδάκης. Τετέ για τον Ναζλίδη. Είναι για τον Αργυρόπουλο, για τους φιλοξενούμενους. Ασλίδης. Κάνει ωραία προσπάθεια ο Ασλίδης. Δεν μπορεί να τους περάσει όλους. Έχει... Εδώ βλέπετε την πάρα τον Ασλίδη. Ο φιλοξενούμενος. Περνά χαμηλά στον Ασλίδη. Τον εμποδίζει ο Φιτανίδης. Το σούτ από τον Ασλίδη κόρνερ στην αντίπαλη περιοχή. Δύο περιπτώσεις ανησυχίας για τον Ιτάν. Στην πρώτη... Ασλίδης. Τον μάθαμε. 57% η κατοχή για τον Τρόμητο, 43% για τον Πλατανιά, η οποία όμως έχει δώσει τις δύο σημασίες. Ο Αναστασιάδης, για να δούμε τον Ασλίδη. Στην περιοχή, έκανε το σούτ. Εδώ είναι ο Αναστασιάδης, άνοιξε τα χαρτιά του σε ό,τι αφορά στον ίδιο τρόπο. Να πάρουν περισσότερο ρίσκο και περισσότερες πρωτοβουλίες ζήτηση. Δεν έχει πολλές μέρες. Ασλίδης.
Χαμηλά ο Φιτά. Ο Τσίτι. Εντός ολίγου με τον Πλατανιά. Νασλίδης. Μουρό, φεύγει μπάλα. Νασλίδης. Ο Ιγκλέσιας και πάλι. Ο Δημούτσος πάνω στον Αργυρόπουλο, πλάγιο. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι και αυτή σε παίκτη. Ο Τετέ έκοψε ο Κάλατζιτς. Ουντότζι. Κάλατζιτς, Νασλίδης για την πρώτη έδρα, γιατί στην αρχή ενώ ξεκίνησε με την σημαντική επιτυχία με την νίκη επί του Παναθηναϊκού, στη συνέχεια δεν είχε ανάλογα αποτελέσματα. Δέντσας. Νασλίδης. Τετέ. Αργυρόπουλος, αδύνατος προλάβει. Ως ότι είναι αρκετός κόσμος μπροστά, αλλά δεν βρήκε συμπαίκτη στο γέμισμα που έκανε και ο Νασλίδης με ωραία τρίπλα στην κίνηση έφυγε του Παϊκαρά, απελευθερώνει για τον... Ο Τζανής για τον Κουρτεσιώτη, ο Νασλίδης πάει στο πλάι για να δώσει επιλογές στον αριστερό πάρκο της ομάδας που κάνει μια ωραία τρίπλα και συνεργάζεται μαζί του. Διάβασε γρήγορα τη φάση ο Λαδάκης, βγήκε έκοψε πλάγιο άδου για τον Πλατανιά. Να δούμε αυτή την επίθεση. Δεν βγήκε, αλλά εδώ θέλει να χτυπήσει την κόντρα ο Πλατανιάς με τον Ασλίδη. Ανεβαίνει γρήγορα ο Τετέ να του δώσει στήριγμα. Δίστασε για την πάσα σε αυτόν. Προτιμά τον Κουντουγλίδη να πηγαίνει στην κορυφή της επίθεσης μαζί με τον Παπαδό. Μια ακόμη φάση που δίνει αυτό το κόρνερ. Λευκά τα δίχτυα. Εκτελέσκε το κόρνερ στη γραμμή από την κεφαλιά του με το γκολ του Παπαδόπουλου. Μπροστά τώρα ο Νασλίδης. Κερδίζει τη μονομαχία με τον Κάστσελα. Θέλει να σκάψει τα πέρα του. Δεν το καταφέρει. Ξανά την προηγούμενη φάση, προσπάθεια από τον Ασλίδη. Ο οποίος μέσα στην απογοήτευσή του και ενώ συζητούσε διάφορα εκείνη τη στιγμή με τους συνεργάτες του για τον κόλ και με τον τρόπο τον οποίο δέχτηκε την ισοφάριση. Είναι το κυπεδούχο. Πιο ψηλά από όλους ο Ασλίδης. Και το τα αμυντικά χαφ. Παραγκουδάκι. Θα χάσει την μπαλά από τον Κανακούδη και τον Ασλίδης με τον Τάσιο. Κρατάει ο Ασλίδης. Προσπαθεί να κάνει την κατά την πάσα για τον Ανάστα στο σώμα του Λίλα. Έρχεται να κερδίσει και πάλι την μπάλα. Νασλίδης. Μαρκάρεται από τον Βισέντη και Ντάσιο. Γυρίζει τον Κανακούδη. Σέντρα από τον Κανακούδη. Ένα έξω τη μεγάλη περιοχή. Τρέχει και κερδίζει ο Μαραγκουδά. Δεν είχε αποτέλεσμα. Κάλατζιτς για τον Νασλίδη. Εδώ κάνει την κίνηση να αποφύγει. Τον Τσουκαλά τον κρατάει. Κανακούδης για τον Νασλίδη. Δεν πέρασε τον Γεωργίου, αφήνει ωραία για τον Γεωργίου, δευτερόλεπτο νωρίτερα, βάζουμε τη φάση. Νασλίδης, θα κάνει την κάθε την πάσα από την άλλη πλευρά, ο Μαρτσάκης. Καθυστέρησε, τώρα θα βγάλει τη σέντρα, η κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση, όπως το 81, ήταν ο, και πάλι τον Μαρτσάκη, θα βγάλει τη σέντρα, κεφαλιά, και βλέπετε, η φάση, απολαύστε τη, με τον Μαρτσάκη, τον Νασλίδη και τον Φεγκρούς. Νασλίδης. Περνάει τρεις. Προσωπική ενέργεια και σουτ. Επέμβαση. Έκανε. Κοιτάξτε νωρίτερα τον Ασλίδη πώς απειλεί και Κυριακή. Το σκορ υπέρ της ομάδας του με αυτή την επέμβαση του Μάρτινς και στη συνέχεια αυτή του Νασλίδη. Καλή. Ορέστες. Νασλίδης κερδίζει την μπάλα. Έχει αριστερά του τον Ντότζη. Κρατάει ο Νασλίδης. Ανάμεσα σε τρεις παίχτες. Και πίσω για τον Μιτ. Το οποίο καλή έρχεται και πάλι ο Κάλατζη με πολλά χιλιόμετρα για τον Ασλίδη. Σιάδη στέλνει τον Ντόε κοντά στον Τζιμπούρ, τον οποίο επιτηρεί Τζανής, Ροζάλες, Παόλο Μπαγάσα, Τζιμπούρ για τον Τζανή, τον Κανακούδη να προσθύνει, Νασλίδης, Ματσάκης. Νασλίδης. Μέχρι από τον Λίδης κατεβάζει ο Νασλίδης. Η συνεργασία του με την ομάδα του ΠΑΟΚ.
στη θέση του Νασλίδης, που εδώ συνεργάζεται με τον Μαρτζάκη. Νασλίδης σε θέση βολής, ο Χακόμπος σε ετοιμότητα, επειδή δημιούργησαν μια καλή φάση για τον Πλατανιά. Δείτε πώς τελειώνει ο Νασλίδης με το αριστερό, ο Χακόμπος. Τα στόπερ της ομάδας του Πλατανιά. Με τον Ποτουρίδη να κάνει το σούτ, κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι και είναι το γκολ. Έρχεται το γκολ από τον Ηλία Αναστασάκο μετά. Εδώ βλέπετε η εκτέλεση φάουλ. Η πρώτη κεφαλιά από τον Θωμά Νασλίδη. Έρχεται ο Στρέιλερ, ο Αναστιά να κάνει το 2-1. Θα δώσει και πάλι την πρωτοπορία στον... Θα φύγει από αυτό ο Δημήτρης Κολεβός και θα έχουμε και αλλαγή συστήματος για τους και ανέρυθρους, οι οποίοι θα παρατάσσονται πλέον. Νασλίδης. Πάντα ο Νασλίδης. Υπάρχει πρόβλημα στον αγωνιστικό χώρο με κάποιο παίκτη. Θα κερδίσει ο Νασλίδης για τον Καλάτζιτς. Για τον Νασλίδη με το στήθος για τον Μαραγκουδάκη. Περνάει τον Βιτόρο. Και ωραία την μπάλα για τον Ντότζι. Λιγότερο από ένα λεπτό. Για τον Πουλίδο, τον Ζάλες, τον Ασλίδη. Έφυγε τον Ψυχογιό. Αλλάζει παιχνίδι για τον Ντότζι. Να περάσει την πάσα ο Σπιταρίδης για τον Τσέκα που έκανε κίνηση να βγει στην άκρη. Εδώ υπάρχει το φάουλ. Ένα ακόμα λάθος. Δυσκολεύεται αρκετά να κάνει σκουπάρα στα πόδια του. Το σούτ του Ασλίδη δεν ήταν εύκολο. Χαμηλά, λίγο πριν την αναπήρηση της μπάλας στο πόρτο. Ποιος έχει ήδη μία κίτρινη κάρτα. Ο αγώνας στο πόρτο. Πετέει. Ξανά εδώ. Το φάουλ. Για να έρθει μπάλα στα έξω. Το έκανε κίνηση ο Τζέ. Αυτό είναι πάρα πολύ καλή πάσα του Νασλίδη για ένα πολύ καλό μάτς μέχρι τώρα. Πετέει, Νασλίδης με το τακουνάκι πήγε να βγάλει μια εκπληκτική παλιά για τον Τζιντή. Καλύψη του Πλατανιά μέχρι τώρα. Πάσα για τον Μαραγκουδάκη και τον Νασλίδη με στην περιοχή. Το τακουνάκι είναι εδώ. Και ωραία ο Νασλίδης βλέποντας την πίεση με στην περιοχή. Και ξανά. Έχουμε πολύ ωραία επίθεση. Ο Παναθηναϊκός δεν δείχνει απειλητικός για την εστία του Κουρού στο δεύτερο μέρος. Δεν υπάρχει τίποτα. Σωστά αφήνει ο Μάνταλο για τον Πλατανιά. Παρακαλώ, ξέχασε. Νασλίδης. Πρέπει δίνει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στο παιχνίδι που έρχεται για την Super League, αφού ο στόχος της ομάδας Κρήτης είναι να παραμείνει στην κατηγορία. Αλλά γι' αυτό και σηκώνει τη σημαία του βοηθού. Αν δεν είναι... Καλάιτζιτς στην εκτέλεση. Καλή είναι η κεφαλιά, εντυπωσιακή επέμβαση του Καρνέζη. Λίδη να πηγαίνει πολύ δυνατά πάνω στην μπάλα. Εδώ από το φάουλ του Καλάιτζιτς. Ψιλοκρεμαστή κεφαλιά μετά. Αμέσως μπες μέσα, να μην μείνουμε με 10 παίχτες. Εδώ ξανά για τον Νασλίδη. Κάνει κίνηση ο Μαραγκουδάκης, ο Νασλίδης κρατάει. Τώρα θα τον δει, υπάρχει offside όμως, καθυστέρησε. Του αρέσει να παίζει αρκετά αμυντικά, ωστόσο του αρέσει να παίζει λίγα δευτερόλεπτα. Ο Φερέρα εκείνη τη ζήτηση από τον Γιάννη Μητυπασί. Στην περιοχή, πέναλτι για τον Πλατανιά στο... Εδώ ξανά. Προσπάθεια του Νασλίδη, βέβαια απλώνει το πόδι ο Πίντο, με ξεκάθαρη παράβαση, πέναλτι, εδώ το μαρκάρισμα του Πίντο, καμία αμφιβολία. Σκόραρ του Λατανιά ο Νασλίδης, ωραία τρίπλα πάνω στο Κουκούμι. Μαραγκουδάκης με τη μία, πάσα δεν πέρασε, το Δεκέμβριο του 2011. Ωραία τη θανελέα του Λατανιά, η πάσα... Νασλίδης είναι ένας παίκτης που βρίσκεται σε μεγάλη φόρμα. Όταν θα βγει η σέντρα, κεφαλιά, δεν είχε καλή τοποθέτηση ο Ναβάρο, τρέχει και ο Φορμίκα. Νασλίδης κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, θα παίξει το 1-2. Ίσως και λίγο παρακινδυνευμένα με το δεν. Συντό και δυνατό το σουτ. Λιγότερο από ένα λεπτό.